αφού δώσουμε την καλημέρα μας στον καλεσμένο μας. Στον καλεσμένο μας που είναι ο Τάσος Οικονόμου. Εγώ το χαρακτηρίζω όλους τους προέδρους του Εραστέχνη προεδράρες. Πάντα όταν τους καλωσορίζω, γιατί έχουν ένα γολγοθά, είναι αλήθεια, να ανέβουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι ακόμα πιο εμφανές με τις αποφάσεις που υπήρξαν λίγο καιρό πριν με τον Νικήτα Ματθαίο και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Εσείς δεν έχετε, και πρόεδρε, καλημέρα, δεν έχετε τέτοια ζητήματα. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πολλές φορές βέβαια το προεδράρα, ξέρετε, είναι και λίγο ξεφωνητικό από τους δημοσιογράφους. Ναι, το ξέρετε αυτό. Ανάλογα τώρα πώς το είπες, εγώ το εκλαμβάνω σαν θετικό. Εντάξει, επειδή ξεκινάει τώρα η συζήτηση, καλά κάνετε και το λαμβάνετε στο θετικό. Λοιπόν, σας καλέσαμε με αφορμή και τα γενέθλια του Συλλόγου, με αφορμή και το γεγονός ότι πλέον η διοίκηση πήρε αυτό το οποίο ήθελε, την νομιμοποίηση από το Ειρηνοδικείο, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα του Συλλόγου και κατά τα ψέματα. Να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα και την εκδήλωση που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα στο Ρίζιση Καζίνο της Θεσσαλονίκης. Ναι, είναι τα 101 όπως το έχω ονομάσει, γενέθλια του Συλλόγου. Θα τιμηθούν σε αυτά άνθρωποι οι οποίοι έχουν λαμπρύνει με την συνεισφορά του στο Συλλόγο, όπως είναι παλιοί πρόεδροι, παλιοί αθλητές, από αντίστοιχα πρόσωπα τα οποία και αυτά έχουν λαμπρύνει το Σύλλογο. Δηλαδή θα τιμηθούν από πρόσωπα τα οποία και αυτά έχουν γράψει τη δικιά του ιστορία. Έστω και καθυστερημένα, μπορεί την περσινή χρονιά για τα 100 χρόνια να μην έχουν γίνει παρά μόνο μία μεγάλη εκδήλωση που είχε γίνει στο Παλέτες Φορ. Έστω και καθυστερημένα, πιστεύω ότι και αυτή είναι μία εκδήλωση η οποία συνδυάζεται και με την προηγούμενη χρονιά. Είναι στο ξεκίνημα του καινούργιου αιώνα, όπως το έχουμε ονομάσει. Πρόεδρε, πολλοί κόσμος του Άρη λέει, τι να γιορτάσουμε τώρα ακριβώς. Γιατί να κάνουμε γιορτή? Η ομάδα στην Τρίτη Εθνική και παλεύει να ανέβει. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στον Εραστέχνη Άρη. Αρκετοί πονούν, μάλιστα, πρόεδρε, ότι η εκδήλωση γίνεται ούτε λίγο ούτε πολύ για να πάρει κάποια χρήματα, καμιά βοήθεια οικονομική ο Εραστέχνης. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, θα έχετε ακούσει κι εσείς. Δεν είναι κάτι που τα ακούτε πρώτη φορά από εμάς. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Εραστέχνη και από την Κουμά μαζί. Τα χρήματα τα οποία, όπως άμα το πάρουμε έτσι από οικονομική άποψη, θα μπουν ίσως στο ταμείο του Εραστέχνη, είναι πενιχρά. Δηλαδή, άμα βγάλουμε, ξέρω, από 2-3 χιλιάρικα ο καθένας, δεν είναι πολλά τα χρήματα. Εμείς το κάνουμε περισσότερο γιατί έχουμε μια υποχρέωση απέναντι στο Συλλόγο. Όπως κάθε χρόνο γινόταν τα γενέθλια του Συλλόγου στις 25 του μηνός, 25 Μαρτίου, με εκδηλώσεις συνήθως στο Παλέτες Φορ, όπου μαζευόταν και οι αθλητές, τα αποτύμματα των υποδομών και γινόταν πάλι κάποιες βραβεύσεις. Φέτος το κάναμε ίσως και για λόγους, ας το πούμε, ότι όντως τα πράγματα είναι όπως είναι σήμερα. Έχουμε φτάσει στο πυθμένο, όπως λέμε, και προσπαθούμε με μια λυτή εκδήλωση να κάνουμε να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια, ούτε γίνεται τίποτα εκθαδοτικό, ούτε κάτι το οποίο κυκλοφορεί, ξέρω, στα δίκτυα και προσπαθούμε από αυτό εδώ να εκμεύσουμε κάτι παραπάνω. Εμείς το κάνουμε, θεωρούμε, έστω με 400 άνθρωποι που θα μαζευτούν στο χώρο, να θυμηθούν ότι είμαστε Αριανοί, ότι ο Άρης υπάρχει παρά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, είτε προέρχονται αυτά από, όχι μόνο από το ποδόσφαιρο, γενικά από τη βιωσιμότητα την οποία θέλουμε να κρατήσουμε για το Σύλλογο. Υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε Άρης και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους από τους ανθρώπους που θα τιμηθούν τη Δευτέρα? Είναι έκπληξη. Έχουμε ακούσει ότι θα είναι παρόντες καταρχήν ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται αυτό και από εσάς. Ναι. Εντάξει, δεν θα θέλω να αναφέρω τώρα. Ας το κρατήσουμε σαν έκπληξη, ας πούμε, για τα ονόματα. Είναι παλιοί πρόεδροι, αθλητές, απλοί παράγοντες. Παράγοντες οι οποίοι έχουν βοηθήσει οικονομικά και με την παρουσία τους ακόμα από κοντά, είναι πάντα κοντά στο Σύλλογο. Όχι, δεν θα ήθελα να μπω σε ονόματα αυτή τη στιγμή. Ας το θεωρήσουμε και σαν έκπληξη. Πάντως και διάφορα άλλα ζητηματάκια, ας πούμε, για αθλητές μας κάτω των 21, φαντάζομαι τα έχετε λύσει αυτά με το καζίνο, έτσι? Ναι. Δεν υπάρχει. Ας μην το προσθέσουμε το θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, αν χρειαστεί, θα το προχωρήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην καθημερινότητα. Υπάρχει η απόφαση του Ειρηνοδικείου, τουλάχιστον αυτή την πληροφορία έχουμε εμείς, δεν ξέρω αν την έχετε κι εσείς, ότι εγκρίθηκε η νέα διοίκηση του Εραστέχνη και μένει να συγκροτηθεί σε σώμα. Ισχύει αυτό? Ναι, θα συγκροτηθεί σήμερα σε σώμα, ναι. Μάλιστα.
Καλό είναι και αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς ακούσατε διάφορα πράγματα όλο αυτό το διβδόμαδο, τριβδόμαδο, αυτές τις τελευταίες 20 μέρες περί νομιμότητας, περί ότι δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις ο ερασιτέχνης, ότι δεν μπορεί να τρέξει τα ζητήματά του. Ακόμα και το μνημόνιο με τον Καλαϊτζίδη μπλέχτηκε σε όλη αυτή την κατάσταση. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το δραματοποιούμε το πράγμα. Υπήρχε διοίκηση, συνέχιζε να, με την παρουσία της να τρέχει τα λέγοντα θέματα του συλλόγου και περιμέναμε αυτή τη μέρα που σήμερα ορίστηκε από το Δικαίωμα και Νέα Διοίκηση. Mm-hmm. Θα συσταθεί σε ένα συμβούλιο το οποίο θα γίνει σήμερα σε σώμα, μια καινούργια σύνδεση με πρόεδρο γραμματέα και τα υπόλοιπες θέσεις. Και θα συνεχίσει κανονικά, δεν νομίζω ότι θα mm-hmm. Μέχρι τώρα η συνεργασία σας με την πλευρά του κυρίου Κάλλας. Το έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι με τον εκπρόσωπο εδώ πέρα του κ. Κάλλας, τον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη, έχουμε άψογη συνεργασία και στο οικονομικό κομμάτι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα θέμα δικό μας να εντρέπουμε σε αγωνιστικό, εννοείται. Mm-hmm. Βλέπουμε μια καλή ανάκαμψη της ομάδας και στο αγωνιστικό κομμάτι και περιμένουμε, όπως είπε και ο Δημήτρης τον Καλαϊτζίδη, αυτό το οποίο δεν θα το πανηγυρίσουμε στο τέλος, την άνοδο. Θα το θεωρήσουμε ότι είναι κάτι, θα θεωρούμε ότι κάτι δεδομένο από τώρα. Mm-hmm. Αναφορικά με την εκαθάριση, γιατί αν δεν κάνω λάθος, τις υπογραφές εσείς τις βάλατε, έτσι. Μπορεί να το τρέχει το θέμα η πλευρά του κυρίου Κάλλας στο οικονομικό της κομμάτι, αλλά νομίζω τις υπογραφές τις βάλατε εσείς, επομένως νομίζω ότι είστε και αυτός που τον απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλον προσωπικά το ζήτημα. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Έχοντας μια επαφή και με τον κύριο Καλαϊτζίδη και με τον νομικού αλλά και με τον λογιστικό για να αναλάβει την εκαθάριση, αυτή τη στιγμή είμαστε στη τελική φάση της καταγραφής των υποχρεώσεων και των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν σε ένα ισολογισμό και από εκεί και πέρα είναι η δουλειά των νομικών να ξεκινήσει τη διαδικασία επαφής με όλων αυτών οι οποίοι είναι τα θέματα της εκκρεμότητα με την ΠΑΕ, την καταγραφή. Άρα μπορούμε να πούμε ότι προχωράει κανονικά η εκαθάριση, έχουμε προβλήματα? Είναι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή προχωράει στη φάση την οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι και αναμενόμενο. Μάλιστα. Πρόεδρε, υπάρχουν την ίδια στιγμή αρκετά ζητήματα στον ερασιτέχνη. Δεν είναι μυστικό. Έχετε σοβαρό οικονομικό θέμα για τα τμήματα του ΑΣ. Πρόσφατα υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις στο βόλεϊ του παίκτη του Ντόχερτη, οι οποίες δεν είναι τιμητικές για το Σύλλογο, χωρίς καμιά αμφιβολία. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι αλήθεια και τι ψέματα. Είναι και ένας από τους λόγους που σας καλέσαμε αυτός. Εντάξει, είπε φοβερά πράγματα, ότι δεν είχε να φάει, ότι κοιμόταν σε ράντζο, ότι δεν είχε ρεύμα. Δεν ξέρω πώς ανταποκρίνονται στην αλήθεια αυτά τα ζητήματα. Ξέρω βάσει του ρεπορτάζ ότι ο Άρης έχει περάσει την αντεπίθεση, είστε έτοιμοι να καταγγείλετε το συμβόλαιό του, ότι έφυγε αδικαιολόγητα, ότι έλειπε από προπονήσεις. Δηλαδή υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει και άλλη πλευρά σίγουρα. Τελευταία και εγώ ασχολήθηκα περισσότερο με το βόλεϊ εκ των πραγμάτων, γιατί φτάσανε στο να δει τα πράγματα. Μίλησα με τους παίχτες πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Βάλαμε ένα χρονοδιάγραμμα να δοθούν κάποια χρήματα και από διάφορους εξοδιοικητικούς παράγοντες μετέφθηκε ένα έστω λιγοστό ποσό αλλά και αξιοσέβαστο. Μοιράστηκαν κάποια χρήματα στους αθλητές. Ο Ντόχερτη είχε πρόβλημα, από ό,τι είχα μιλήσει και εγώ ήδη και μαζί με τον Μέλκα τον προπονητή, είχε πρόβλημα ότι ναι μεν υπήρχε ένα οικονομικό πρόβλημα γιατί είχε να πάρει δύο διπορικά, αλλά από την άλλη μεριά είχε βρει μια αποσχόληση στην Αμερική και έπρεπε μέχρι τέλος του μήνα να αναχωρήσει από την Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει, ανέφερε κάποια πράγματα τα οποία εντάξει, άλλα έχουν μια μικρή δόση αλήθειας, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα δεν είναι υπερβολικά. Ότι δεν είχε να φάει και ότι έμεινε σε άθλιες συνθήκες, δεν νομίζω ότι ασταθούν. Τώρα το θέμα για το βόλι, όπως και όλα τα άλλα θέματα του Συλλόγου, εντάσσεται και αυτό στην οικονομική ανέχεια που μας διακατέχει. Προσπαθήσαμε, δώσαμε κάποια έστω και λιγοστά χρήματα την προηγούμενη εβδομάδα, κάποια θα δοθούν και στο τμήμα στους αθλητές και αυτή την εβδομάδα. Και στις προθέσεις μας είναι, σε συνεργασία με το ποδοσφαιρικό τμήμα, να βάλουμε ένα υποτύπου οικονομικής ενίσχυσης στους δύο αναπομείνοντες αγώνες
οι οποίοι θα έχουν και μια μαζικότητα μεγαλύτερη με τον Παστρικό και την Καβάλα που έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα, να βάλουμε μια οικονομική ενίσχυση για το τμήμα του Βόλια 1 ευρώ εισιτήρια, για να μπορέσουμε και από εκεί πέρα να βοηθήσουμε το τμήμα. Μάλιστα. Πάντως το πρόβλημα είναι μεγάλο. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν οι πάντες και χρειάζονται χρήματα στο τμήμα Βόλεϊ. Όπως είπατε και εσείς, προς τιμή τους υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι εξοδιοικητικοί που έδωσαν κάποια χρήματα. Έχω την αίσθηση πάντως, πρόεδρε, ότι πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα προς τους ανθρώπους που είναι οικονομικά ισχυροί στην οικογένεια του Άρη. Υπάρχουν και τα δεδομένα στο Βόλεϊ είναι πολύ πιο μικρά, τα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Ξέρω ότι δεν έχει την προβολή που πρέπει να έχει το τμήμα Βόλεϊ, αλλά αν η ομάδα δεν μείνει στην κατηγορία, νομίζω ότι τότε θα είναι πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα συνολικά, έτσι, με τις υποχρεώσεις. Ναι. Αν μείνει στην κατηγορία, έχω την αίσθηση ότι κουτσά στραβά ανταποκρίνεται και στις υποχρεώσεις. Είτε αυτό είναι το ΙΚΑ, είτε είναι το δημόσιο, έστω. Ναι. Σιγά σιγά. Και δίνεται και μια ευκαιρία τώρα και με τις 100 δόσεις για το ΤΑΠ. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν προβλήματα. Η ομάδα πρέπει να μείνει στην κατηγορία. Το ξέρουν αυτό και οι προπονητές και οι αθλητές. Το ξέρουμε και εμείς ακόμη περισσότερο. Το ξέρει και το ΤΑΠ του Βόλεϊ, όπως το ΑΣ. Δηλαδή, στην απευθεία περίπτωση που η ομάδα πάει στην Α2, δεν βολεύει κανέναν αυτό. Το ξέρουν όλοι και η ομάδα θα μείνει σε αυτήν την κατηγορία. Τώρα, το θέμα της επαφής, είχαμε επαφή με ανθρώπους και έχουμε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι αριανοί και έχουν βοηθήσει το τμήμα κατ' επανάληψη παρεότερα. Αλλά εντάξει, υπήρχαν για διάφορους λόγους, κάποιοι δεν θέλησαν σε αυτή τη φάση να βοηθήσουν. Το αποφύγανε, δηλαδή ενεργά να μπουν. Εμείς θέλουμε να σώσουμε την παρτίδα, όπως λέμε σε εισαγωγικά, φέτος και να βάλουμε ένα πλάνο από την άλλη μέρα και όλα από το Μάιο, μια ανανέωση να γίνει στην ομάδα. Η ομάδα έχει τις δυνατότητες με 2-3 έμπειρους παίκτες και με πολύ χαμηλότερο budget, γιατί τα οικονομικά τα ξέρουμε όλοι ότι είναι άσχημα, όχι μόνο στο Βόλιο, αλλά γενικά στον αθλητισμό. Με ένα χαμηλότερο budget να κάνουμε μια καλή ομάδα για τον χρόνο. Φέτος νομίζω ότι έστω και αν μπορεί να υπάρχει πιθανότητα να αποφύγουμε τα play-out, αλλά και στην άλλη περίπτωση και να μετέχουμε στα play-out, νομίζω ότι η ομάδα θα βρει την ψυχολογία και το κουράγιο να διατηρηθεί η ομάδα στην κατηγορία. Έχετε κάνει δύο επιλογές σε σχέση με τις ακαδημίες σε ποδόσφαιρο, ναι, και μπάσκετ. Η μία επιλογή είναι διαφορετική από την άλλη, βέβαια, ίσως και λόγω του ότι το ποδόσφαιρο είναι στην τρίτη εθνική. Στο μπάσκετ οι ακαδημίες πήγανε στο μπάσκετ, πήγανε στην ΚΑΕ. Στο ποδόσφαιρο οι ακαδημίες επέστρεψαν στον ερασιτέχνη και δόθηκαν σε ιδιώτη. Είστε ικανοποιημένοι από αυτές τις δύο, είναι αλήθεια, διαφορετικής στρατηγικής ενέργειας? Όχι, διαφωνώ. Δεν είναι διαφορετική στρατηγική. Η στρατηγική είναι μία. Όλα τα τμήματα αυτά των υποδομών ανήκουν στον ερασιτέχνη. Ναι. Δεν δόθηκε καμία υποδομή στο μπάσκετ ούτε σε ιδιώτη. Συνεργαζόμαστε και με το μπάσκετ και με ιδιώτες. Ναι. Δηλαδή, έχουμε κάνει κάποια συμφωνία και γραπτή, η οποία οριοθετεί και λέει ποιες είναι οι υποχρεώσεις αυτών ή αυτών του ενός ή των πολλών ή της ΚΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο, ο οποίος αναλαμβάνει τα θέματα των ακαδημιών του συλλόγου. Συνεργαζόμαστε και με την ΚΑΕ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε αυτό το τμήμα τρέχουν τα θέματα των ακαδημιών, είτε αυτά έχουν να κάνουν με προπονητές, με τους γονείς, με τα ρούχα γενικά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Είναι το ίδιο πράγμα. Και από πίσω υπάρχει ο σύλλογος, ο οποίος ελέγχει πώς εκτελήσεται η κατάσταση. Δεν αφήνουμε δηλαδή το τμήμα έτσι. Αν δούμε ότι κάποια στιγμή τα πράγματα παρεξηγούνται, δηλαδή παράδειγμα δεν πληρώνονται οι προπονητές, υπάρχει άνοιγμα να τελειώσει η χρονιά, όπως είμαστε τώρα, πάνε να τελειώσει η χρονιά και αφήνεται υπόλοιπο υποχρεώσεις για την επόμενη χρονιά. Εδώ πέρα θα παρεύουμε. Θα παρεύουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Βέβαια, αν με το καλό η ομάδα ανέβει σε επαγγελματική κατηγορία, νομίζω ότι θα αλλάξουν και τα δεδομένα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Θα υπάρχουν καταρχήν πάλι οι ομάδες, αυτό που λέμε οι Under 19, τώρα τις έχουμε μπερδέψει. Θα υπάρχει μια ομάδα. Ναι, αλλά θα μπορέσει, αν είσαι στη Β' Εθνική, θα μπορέσει να λειτουργεί κανονικά η Under 17 ως προάγγελος, ναι, για την επόμενη σεζόν. Ναι. Ενώ τώρα νομίζω ότι λίγο είναι λίγο στον αέρα αυτές οι...
Ναι, όχι... όλες αυτές οι ομάδες συμμετέχουν στα τοπικά προγραμματικά της ΕΠΣ αυτή τη στιγμή και είναι υπό την αιγίδα του Ερασιτέχνη. Mm-hmm. Γενικότερα ο Ερασιτέχνης, επειδή από την αρχή της χρονιάς υπήρχαν πολλά προβλήματα με αέριο, με το κολυμβητήριο, με το γυμναστήριο, σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, βρίσκονται όλα αυτά τα θέματα? Ιεραρχικά να σας πω, εγώ έχω πει πολλές φορές ότι με ενδιαφέρει η βιωσιμότητα και το αύριο του συλλόγου. Το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, όπως το έχουμε ιεραρχήσει, είναι το φυσικό αέριο. Μειώσαμε το χρέος κατά πολύ, δηλαδή από 12.000 που είχαμε πέσει στον τον Αύγουστο, έχει μειωθεί αυτή τη στιγμή κάτω από τα μισά. Προσπαθώντας να πληρώσουμε τα τρέχοντα και τις παλιές οφειλές παράλληλα κάθε μήνα. Φτάνουμε σε ένα μεγάλο ποσό, το οποίο είναι πάνω από τη δυνατότητα του συλλόγου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μένει πίσω και το προσωπικό το οποίο έρχεται δεύτερο στην ιεράρχηση, ας πούμε, των υποχρεώσεων του συλλόγου. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε τι θα γίνει τώρα, ενημερώθηκα για την νέα ρύθμιση του κυβέρνησης για τις 100 δόσεις όσον αφορά το ΙΚΑ. Θέλουμε να κάνουμε και εκεί πέρα ένα διακανονισμό. Και μένει η αφορία, η οποία εντάξει είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο με πολλές εκκρεμότητες όμως, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τα δικαστήρια. Τα κυριότερα για μένα, για την διευθυντική μου προσφορά του συλλόγου, είναι το προσωπικό, το φυσικό αέριο και οι υποχρεώσεις που πρέπει να εκδοθούν στο δημόσιο και το ΙΚΑ. Γι' αυτό το λόγο και με τα τμήματα να απεμπλακώ τρόπο την σε οικονομικό επίπεδο. Μια τελευταία ερώτηση να σας κάνουμε, γιατί το ρωτάει και πολλοί κόσμος. Γιατί φέτος ο Άρης δεν έχει αυτό που λέμε έτσι λαϊκά μπουτίκ. Δεν έχει ένα χώρο να πάει να αγοράσει προϊόντα της αγαπημένης του ομάδας. Βέβαια έγιναν και διάφορα που έγιναν από την αρχή της χρονιάς με το ποια εταιρεία θα ντύσει το σύλλογο. Άλλαξε συμφωνία στην πορεία. Υπήρξαν και αυτά που έγιναν με τις χορηγίες της φανέλας κτλ. Που δεν είναι της ώρας, νομίζω. Πρέπει κάποια στιγμή να τα πείτε το καλοκαίρι συνολικά, για το πόσο δηλαδή κοστολογήθηκε η χορηγία στη φανέλα του Άρη. Υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα που όλα καταλήγουν στο όνομα Άρης Εμπορική. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είχατε κάνει κάποιες συζητήσεις, υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, είχατε πάρει κάποιες αποφάσεις για έξωση της Άρης Εμπορική, αν δεν κάνω λάθος. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το ζήτημα? Κοιτάξτε, με την Άρη Εμπορική όλοι ξέρετε ότι έχει έρθει ο Ερασιτέχνης σε μια συμφωνία σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης από το 2007 μέχρι το 2017, για 10 χρόνια. Η Άρη Εμπορική, ενώ δραστηριοποιήθηκε τα χρόνια της καλής εμπορικής του Άρη με τα εξόδους στα ευρωπαϊκά κύπελλα κτλ., μετά με όλα τα διαδραστηριζόμενα στην ΠΑΕ, τα τελευταία 3 χρόνια δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ακόμη. Τυπικά όμως όλα αυτά τα κτίρια είναι μισθωμένα στην Άρης Εμπορική. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους, οι οποίοι την προσωπούν ακόμη. Δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε μια λύση, δηλαδή να αποσυρθούν και να μπορέσουμε να καταγγείλουμε δηλαδή το συμφωνητικό αυτό, να μπορέσουμε να νοικιάσουμε πάλι τα... Τι ζητάνε για να αποσυρθούν, κύριε οικονόμου? Ζητάνε κάποια οικονομικά ανταλλάγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ο σύλλογος δεν μπορεί να τα δώσει. Μάλιστα. Ζητάνε ότι είναι χαμένοι, ας πούμε, αυτά τα χρόνια, ότι δεν έχουν αυτή καμία. Έχουν μικρή. Έχει ο σύλλογος ο ΑΣ υποχρέωση να συνεισφέρει στο οικονομικό το οποίο έχουν αυτή πρόβλημα. Ο ΑΣΥΜΑ θεωρεί ότι δεν έχει καμία υποχρέωση. Η δικιά του υποχρέωση ήταν να πληρώνουν τα ενίκια τα οποία ο ΑΣΥΜΑ δεν πήρε δραχμή, έτσι, από το 2007. Από το 7? Από το 7 ακριβώς, όπως τα ακούτε, από το 7, δυστυχώς. Ωραία. Και είμαστε σε μια φάση, δηλαδή δεν μπορούμε ούτε αυτή τη στιγμή να νοικιάσουμε τους χώρους για μπειραρία, δύο χώρους από το γήπεδο, και αυτούς που είναι εντός του γήπεδου, και φυσικά να λειτουργήσουν τμήματα μπουτίκ, ξέρω, πειραρίες, όπως ήταν παλιά κτλ. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν με το καλό μπορέσουμε να τελειώνει, να ανέβει το ποδόσφαιρο, ίσως το καλοκαίρι να φτάσουμε σε μια λύση. Διαφορετική λέτε? Ναι, διαφορετική. Ναι. Μάλιστα, σε επαγγελματικό πλέον επίπεδο. Ναι. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα ότι υπάρχει πρόταση και του κυρίου Ρετζεπέρη στο βόλεϊ να κάνει κάτι αντίστοιχο με τις ακαδημίες, ότι έγινε στο μπάσκετ. Ναι. Ναι, 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 υπάρχει και είναι, περιμένουμε απλώς τυπικά να τελειώσει και τελευταία αγωνιστική είναι το γυναικείο βόλι, με το καλό να ανέβουμε την κατηγορία. Μια αγωνιστική πολύ μόνο, μάλλον θα γίνει τώρα, περιμένω να οριστεί πότε θα γίνει. 8 Απριλίου μετά, μάλλον. Μεγάλη Τετάρτη μάλλον θα γίνει. Ναι, 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 ναι.
και να, μετά να ξαναβρεθούμε, γιατί έχουμε βρεθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ρετσεπέρη, και να συμφωνήσουμε το τυπικό μένει μόνο για να ανατεθούν και εκεί πέρα οι ακαδημίες του γυναικείου. Παρόλο που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δηλαδή να μου τον δείξετε σε φωτογραφία δεν καταλάβω ποιος είναι, έχω ακούσει ότι έχει συνεισφέρει οικονομικά αρκετά στο γυναικείο βόλι. Έχει συνεισφέρει τα μέγιστα, είναι η δεύτερη χρονιά και πέρσι το ίδιο χάθηκε άνοδος στο παραπέντε για το γυναικείο τμήμα και φέτος ακόμη περισσότερο. Μεγάλο οικονομικό κομμάτι είναι στις πλάτες του. Και πιστεύω ότι θα είναι καλό να διαχειριστεί ο ίδιος με δικούς του ανθρώπους, πάντα με τη δικιά μας αρρωγή, έτσι, και το κομμάτι ξεκινώντας από τις ακαδημίες και όλο το γυναικείο κομμάτι του βόλεϊ, δηλαδή. Mm-hmm. Τελευταία αγωνιστική παίζει ο Άρης, είναι πρώτος και παίζει με το δεύτερο Έαντα Ευόσμου. Με το δεύτερο Έαντα Ευόσμου, με κάποια πλεονεκτήματα δικά μας, ότι και με ήττα 3-2, ας πούμε, ανεβαίνουμε εμείς. Με ήττα 3-2. Ας κερδίσουμε, δεν πειράζει. Την μέρα μας πέσουμε, μαλλί μου. Έτσι. Α, παίζουμε και εντός έδρας. Οπότε. Ναι, εντάξει. Του έχουμε κερδίσει και εκτός έδρας, σε παρακαλώ. 3-1, του έχουμε κερδίσει και εκτός έδρας. Μάλιστα. Ωραία, ας ευχηθούμε ότι εντάξει, μέσα σε αυτά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο σύλλογο, τουλάχιστον ένα τμήμα θα τα καταφέρει. Βέβαια, αποδεικνύει και κάτι ότι αν υπάρχει έστω μία μικρή χρηματοδότηση σε τμήματα του ερασιτέχνη, τότε ο Άρης έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστεί. Αυτό αποδεικνύει νομίζω το γυναικείο βόλεϊ. Φυσικά, ναι. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με οποιοδήποτε άλλο τμήμα. Πώς ψάχνουν τους κατάλληλους ανθρώπους. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το χάντμπολ, ας πούμε. Γιατί όχι. Mm-hmm. Υπάρχουν γυναικείο και ανδρικό στο χάντμπολ. Μπορεί να γίνει με το γυναικείο το μπάσκετ. Υπάρχουν και εκεί πέρα ένα τμήμα των γονέων που ασχολείται με το τμήμα μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους. Μπορούν να προχωρήσουν τα τμήματα με αυτή τη διαδικασία. Ναι, γιατί το μπάσκετ. Επιτρέψτε μου, το καλοκαίρι πήρε μια απόφαση ντροπιαστική για το σύλλογο. Ενώ σώθηκε μέσα στο γήπεδο, έπεσε ναι. Στα χαρτιά. Ναι, ντροπιαστική αλλά αναγκαστική, γιατί ένα μπάτζετ 80.000 με τις μετακινήσεις που ήταν, ήταν αδύνατο να το επιβαρυνθεί ο σύλλογος. Δεν υπήρχαν δηλαδή όπως ο Τζεπέρης, ο κ. Τζεπέρης που ουσιαστικά έχει χρεωθεί και τις μετακινήσεις και όλα τα έξοδα που βαρύνουν το τμήμα. Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στο γυναικείο μπάσκετ. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ο σύλλογος πρέπει και εκεί πρέπει να δουλέψετε, νομίζω, εφόσον θα είναι πιο εύκολο εφόσον με το καλό η ομάδα ανέβει στο ποδόσφαιρο, πρέπει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του Άρης. Γιατί τα τελευταία χρόνια την έχει χάσει και νομίζω το βιώνετε κι εσείς με όλο τον κόσμο που συζητάτε καθημερινά. Και εδώ είναι μια ευθύνη που αναλαμβάνεται ως διοίκηση, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι, ναι. Δεν θέλω να πω ότι με αυτά που λέω πριν να εκλειφθούν ότι δεν θέλουμε να. Να δραστηριοποιηθούμε και να βοηθήσουμε τα τμήματα. Mm-hmm. Απλώς σε αυτή τη φάση σας λέω το βάρος πέφτει περισσότερο στο οικονομικό κομμάτι για αυτά που ανέφερα πριν και σε δεύτερη φάση τα τμήματα. Γι' αυτό προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο ουσιαστικά συνεργαζόμενοι με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά στα τμήματα και από εκεί και πέρα φυσικά και υπάρχει και η δικιά μας αλλαγή. Άλλωστε υπάρχει και με τα τμήματα τα οποία δεν έχουν καθόλου έσοδα. Γιατί τα προαναφερόμενα πριν, δηλαδή ακαδημίες του μπάσκετ, του βόλεϊ, ξέρουν το ποδόσφαιρο, το κολύμπι κτλ. Έχουν αθλητές, έχουν υποδομές και έχουν έσοδα. Και μπορούν και εκεί και κινούνται οι προπονητές. Τα άλλα τα τμήματα όπως είναι οι πάλι, το kickboxing, ξέρω, το ταϊκβόντο, τα ατομικά, το handball, το γυναικείο, το ανδρικό, το στίβος. Αυτά τα τμήματα έχουν υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη να πάνε δύο αθλητές από την πάλι να πάω στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο. Χρειάζονται κάποια χρήματα εκεί πέρα. Βοηθάει ο Λόγος ακόμη και τώρα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έχουμε παραμελήσει τα τμήματα. Μάλιστα. Απλώς δεν μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Στο kickboxing είχαμε και τον Πέτρο το Σκαφιά. Εμείς εδώ το φιλοξενήσαμε πάντως. Έχετε ναι. Διακρίσει. Έχει μέλλον το ναι. Συγκεκριμένο άθλημα. Γίνεται ναι, μεγάλη ναι. Προσπάθεια από τα παιδιά. Το ξέρω ναι. Και όπως γίνεται και από την πάλι μεγάλη προσπάθεια, mm-hmm. Όπως γίνεται και από το taekwondo μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε δηλαδή παντού συμμετοχή σε τελικές φάσεις, νίκες, πρώτες, δεύτερες και τρίτες νίκες. Mm-hmm. Σε καλό δρόμο όμως. Δεν έχουν προβολή όμως αυτά και εντάξει, εδώ είναι και δική μας ευθύνη σε ένα βαθμό. Εντάξει, προσπαθούμε στο λαμπαουτάρις κυρίως και όσον αφορά την μπάλη και το kickboxing και όλα τα αντίστοιχα αθλήματα να τα προβάλλουμε. Αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα σε αυτά τα αθλήματα. Χρειάζονται χρήματα για το οτιδήποτε. Απλά για να πάει να μεταβεί κάποιος στην Αθήνα. Χρειάζονται χρήματα και δεν υπάρχουν. Έτσι ακριβώς. Δύο άτομα να πάνε στην Αθήνα, μόνο το έξοδο με τα αυτοκίνητα που θα πάνε και το ξενοδοχείο που θα μείνουν, φέρνει τουλάχιστον 4-5. Είναι φυσιολογικό. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Εμείς σας ευχαριστήσουμε και ελπίζουμε την άλλη Δευτέρα να γίνει μια εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας του Συλλόγου.